Με το στόμα ανοιχτό θα μείνουν εκατοντάδες φορολογούμενοι όταν δουν τον ενιαίο φόρο ακινήτων, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις βγαίνει πιο ακριβώς από το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, καθώς φορολογούνται πλέον για τους ημιυπαίθριους και τα αυθαίρετα που νομιμοποίησαν, αλλά και για τα κενά ή ημιτελή κτίσματα. Αν δηλαδή υπάρχει διαφορά όσον αφορά το ακίνητο με αυτό που κατέχει ο φορολογούμενος, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητική. Δυστυχώς το σύστημα δεν έχει ανοίξει τις τροποποιητικές. Πιστεύω εντός των ημερών θα ανοίξει. Θα πρέπει όμως πριν έρθει το νέο εκαθαριστικό, αν κάνει τροποποιητική δήλωση, να καταβάλει την πρώτη δόση του ΕΝΦΕΑ για να μην έχουμε τις προσαυξήσεις. Τα δυσβάσταχτα εκαθαριστικά του ενιαίου φόρου ακινήτων τρομάζουν την κυβέρνηση, δεδομένου ότι η πληρωμή του φόρου συμπίπτει χρονολογικά με την καταβολή του φόρου εισοδήματος και άρα ο φόβος να μείνουν απλήρωτα είναι ορατός. Το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει ήδη απαλλαγές, εκπτώσεις για ορισμένες κατηγορίες ιδιοκτητών και αύξηση του αριθμού των δόσεων. Στο ζήτημα αναφέρθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Κέλλας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση συζητά διαρθρωτικές κινήσεις. Είναι ένας καινούριος ενιαίος φόρος ακινήτων, όπως είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση πριν από 2 χρόνια. Βεβαίως, σαν νέος φόρος, πιθανότατα να υπάρχουν ατέλειες. Ήδη η κυβέρνηση επεξεργάζεται αλλαγές με αφορολόγητο και ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Δεν μπορεί πλέον ο κόσμος να χωρέσει άλλα βάρη στις πλάτες του και επομένως θα πρέπει κάτι να γίνει. Ήδη συζητιέται από την ίδια την κυβέρνηση, ήδη έχει κατανοήσει το λάθος το μεγάλο το οποίο έχει κάνει και προσπαθεί να τα δικαιολογήσει. Σημειώνεται ότι στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να εισπράξει τουλάχιστον 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Τα σημειώματα για την καταβολή του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο από την περασμένη Παρασκευή.